Η Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνει μπροστά. Εχθρός μας είναι το χθες, εχθρός μας είναι το πισωγύρισμα. Επομένως, καλούμαστε όλοι εμείς πάνω απ' όλα ως μπροστάρδες, ως υποψήφιοι βουλευτές, εσείς στη συνέχεια ως μέλη του κόμματος, να δώσουμε αυτή τη μάχη που όπως πάντα δίνει η Νέα Δημοκρατία με ήθος και με πολιτισμό, ώστε να πετύχουμε τους δύο μεγάλους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο δεύτερος μεγάλος στόχος, που εξάλλου δεν έχει συμβεί και ποτέ, είναι να δούμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη στα Χανιά, κάτι το οποίο αξίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αξίζουν τα Χανιά μας. Επομένως, καλούμαστε όλοι μαζί, με ενότητα, με ομοψυχία, να δώσουμε αυτόν τον όμορφο αγώνα και εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Εξάλλου είναι χαοτική η διαφορά ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα. Θυμόμαστε όλοι την εικόνα της χώρας το 2019. Βλέπουμε όλοι την εικόνα της χώρας 4 χρόνια μετά με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, σε αυτό τον σκληρό και δύσκολο αγώνα είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα δικαιώσει όλους τους Έλληνες, ώστε να συνεχίσει η χώρα να πηγαίνει μπροστά. Του νομού μας, που μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Χανίων. Ευχαριστώ από καρδιάς όλα τα μέλη για τη συμμετοχή σας. Δίνω το λόγο στην κυρία Υπουργό, κυρία Δώρα Μπακογιάννη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη χαρά που μαζευόμαστε σήμερα εδώ το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο ψηφοδέλτιο που έχει κατεβάσει αυτή η παράταξη στα Χανιά και το καλύτερο ψηφοδέλτιο από όλα τα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν στα Χανιά. Θα μου πείτε, δεν είμαι πολύ αντικειμενική γιατί ανήκω σε αυτό το ψηφοδέλτιο, αλλά νομίζω ότι οι Χανιώτες θα το κρίνουν και θα μας κρίνουν αυστηρά αλλά δίκαια και θα μας δώσουν την πρωτιά την οποία επιθυμούμε στα Χανιά. Επειδή ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Τιγαλάκης έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση, θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη τον Τιγαλάκη και τους υπόλοιπους υποψηφίους και εγώ θα κλείσω στο τέλος τη δικιά μου πολιτική εισήγηση. Βασίλη, έχεις το λόγο. Είστε έτοιμοι? Ευχαριστώ. Ωραία. Να καλησπέρισω και εγώ και να σας καλωσορίσω όλους. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Μας χωρίζουν περίπου 2 μήνες. Και μας χωρίζουν 2 μήνες από αυτό που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κυβερνήσει αυτοδύναμα για μια δεύτερη θητεία τη χώρα. Το χρωστάμε στην Νέα Δημοκρατία. Βαστάμε στην Ελλάδα, έτσι ώστε ο δρόμος ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια, ο δρόμος της ανάπτυξης και της πρόοδου, να συνεχιστεί και να μην έχουμε καταστροφικά πισωγύρισμα. Στον δρόμο αυτό θα είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο δρόμος αυτός θα είναι δύσκολος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ήδη ότι αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί σε προγραμματικό λόγο, αδυνατώντας και μη επιθυμώντας τη σύγκριση της δικής του διακυβέρνησης με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα προσπαθήσει να ρίξει την προεκλογική περίοδο σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε ένα βούρκο. Σε αυτό εμείς απαντάμε παραθέτοντας επιχειρήματα, προβάλλοντας όλο αυτό το έργο που είναι αυτή η δεκαετία, όλα αυτά τα επιτεύγματα και τις μεταρρυθμίσεις, παρά τη σειρά κρίσεων που είχε να αντιμετωπίσει, τη σειρά εξωγενών κρίσεων που είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και σε αυτό είμαστε σίγουροι ότι η έκβαση θα είναι θετική και όπως είπε και ο Υπουργός, η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα στα Χανιά. Ευχαριστώ. Κυρία Χαρίτια Δερμανάκη. Μισό λεπτό. Καλησπέρα και από μένα. Όταν κλήθηκα να συμμετάσχω σε αυτό το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο, αισθάνθηκα
πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη χαρά, γιατί τα υπερασπιζόμουν ένα κυβερνητικό έργο το οποίο επί της ουσίας δεν έχει ανάγκη από επενετικά σχόλια. Είναι αυτό το κυβερνητικό έργο σε όλους τους τομείς, το οποίο έκανε την Ελλάδα κυριολεκτικά μέσα σε 4 χρόνια να αλλάξει επίπεδο. Είμαι σίγουρη ότι με μπροστάρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στα Χανιά με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς φίλους και συνδοψηφίους, θα δώσουμε ένα μεγάλο και όμορφο αγώνα, δύσκολο βέβαια, αλλά θα καταφέρουμε η Νέα Δημοκρατία και να είναι πρώτο κόμμα στα Χανιά και μετά τις δεύτερες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά το κόμμα που θα κυβερνήσει τη χώρα. Το νομό μας που μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Χανίων. Ευχαριστώ από καρδιάς όλα τα μέλη για τη συμμετοχή σας. Δίνω το λόγο στην κυρία Υπουργό, κυρία Δώρα Μπακογιάννη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη χαρά που μαζευόμαστε σήμερα εδώ το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο ψηφοδέλτιο που έχει κατεβάσει αυτή η παράταξη στα Χανιά και το καλύτερο ψηφοδέλτιο από όλα τα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν στα Χανιά. Θα μου πείτε, δεν είμαι πολύ αντικειμενική γιατί ανήκω σε αυτό το ψηφοδέλτιο, αλλά νομίζω ότι οι Χανιώτες θα το κρίνουν και θα μας κρίνουν αυστηρά αλλά δίκαια και θα μας δώσουν την πρωτιά την οποία επιθυμούμε στα Χανιά. Επειδή ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Νικαλάκης έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση, θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη τον Νικαλάκη και τους υπόλοιπους υποψηφίους και εγώ θα κλείσω στο τέλος τη δικιά μου πολιτική εισήγηση. Βασίλη, έχεις το λόγο. Είστε έτοιμοι? Ευχαριστώ. Μπορώ να καλησπέρισω και εγώ και να σας καλωσορίσω όλους. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Μας χωρίζουν περίπου 2 μήνες και μας χωρίζουν 2 μήνες από αυτό που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κυβερνήσει αυτοδύναμα για μια δεύτερη θητεία τη χώρα. Το χρωστάμε στην Νέα Δημοκρατία. Προστάμε στην Ελλάδα, έτσι ώστε ο δρόμος ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια, ο δρόμος της ανάπτυξης και της προόδου, να συνεχιστεί και να μην έχουμε καταστροφικά πισωγύρισμα. Στον δρόμο αυτό θα είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο δρόμος αυτός θα είναι δύσκολος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ήδη ότι αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί σε προγραμματικό λόγο, αδυνατώντας και μη επιθυμώντας τη σύγκριση της δικής του διακυβέρνησης με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα προσπαθήσει να ρίξει την προεκλογική περίοδο σε ένα κρίμα τοξικότητας, σε ένα βουλευτή. Σε αυτό εμείς απαντάμε παραθέτοντας επιχειρήματα, προβάλλοντας όλο αυτό το έργο που έγινε αυτή τη δεκαετία, όλα αυτά τα επιτεύγματα και τις μεταρρυθμίσεις, παρά τη σειρά κρίσεων που είχε να αντιμετωπίσει, τη σειρά εξωγενών κρίσεων που είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και σε αυτό είμαστε σίγουροι ότι η έκβαση θα είναι θετική και όπως είπε και ο Υπουργός, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα στα Χανιά. Ευχαριστώ.